80 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και στο πλαίσιο αυτής της μάχης του Ηρακλείου. Οι οδομαχίες, οι βομβαρδισμοί και η γενναιότητα των Ηρακλειωτών που έβλεπαν τους αλεξιπτωτιστές να πέφτουν ακόμη και μέσα στην πόλη αναδεικνύεται στα ντοκουμέντα που εκτίθενται στην έκθεση η οποία εγγενιάστηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τα ντοκουμέντα της εκτίθενται για πρώτη φορά. Είναι το μοναδικό φαινόμενο οδομαχιών, δηλαδή πολίτες, χωροφύλακες και στρατιωτικοί και στρατιώτες απόθυσαν τους Γερμανούς έξω από την πόλη τις πρώτες δύο μέρες, έξω από τα τείχη του Ηρακλείου. Για να γίνει αυτό έγιναν μάχες από τετράγωνο σε τετράγωνο και από ταράτσα σε ταράτσα. Μάλιστα σε κάποιο κατάστημα έκαψαν αλεξιπτωτιστές μέσα στο κατάστημα, σε ένα παπλωματάδικο στην Οδό Καλοκαιρινού. Έχουμε μάχες στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, έχουμε μάχες στο λιμένο Βραχίωνα, στον Κούλε. Έχουμε μάχες πάνω από τη Χανιόπορτα. Την έκθεση σήμερα επισκέφθηκε το πλήρωμα της φρεγάτας Αιγαίο που συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από τη μάχη και έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος ο αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και κυβερνήτης της φρεγάτας, Ιωάννης Περγατσουνάκης, ανέλαβε να ξεναγήσει το πλήρωμα στην έκθεση, καθώς εκτός από Ηρακλειώτης και γνώστης της ιστορίας, είναι και ο άνθρωπος που μαζί με τον επιμελητή της έκθεσης, Κωστή Μαμαλάκη, έχουν γράψει το μοναδικό βιβλίο για τη μάχη του Ηρακλείου ως αποτύπωμα του ηρωισμού και της γενναιότητας που επέδειξαν οι Ηρακλειώτες. Εκείνο το μοιραίο ενδεκαήμερο που το Ηράκλειο αντιστάθηκε στεναρά. Ήταν μια ευκαιρία για το πλήρωμά μου να γνωρίσει τη μάχη της Κρήτης, γιατί τα νέα παιδιά σήμερα πολλές φορές είναι κάπως αποστεωσοποιημένα από τα γεγονότα της εποχής εκείνης, και τέτοιες ευκαιρίες είναι εξαιρετικές για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας και να γνωρίσουν και την ιστορία, την πολεμική ιστορία του τόπου μας, καθώς είμαστε πολεμικό ναυτικό και οι συνθήκες καμιά φορά που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είναι και λίγο παρόμοιες. Η Ελλάδα ουδέποτε κάνει σοβαρές καταγραφές, οπότε είναι ασαφείς οι αριθμοί, δυστυχώς. Όμως έχουμε απώλειες, διότι ένας βομβαρδισμός δεν επιλέγει πρόσωπα και επίσης αναζητούνται για πολλούς μήνες πρόσωπα, το βλέπουμε στις εφημερίδες του 41. Που σημαίνει ότι κάπου, σε κάποιο χωράφι, σε κάποιο φαράγγι, κάποιοι άνθρωποι χάθηκαν. Ανάμεσα στα εκθέματα της έκθεσης, κομμάτια εκείνης της εποχής. Απομεινάρια από στρατιώτες, πολίτες, απομεινάρια πολέμου. Ιστορίες μαρτυρικές που ξυπνούν 80 χρόνια μετά για να αναδείξουν την προσφορά ανθρώπων που δεν δίστασαν και σε αντίθεση με άλλους έμειναν και έδωσαν τη μάχη για τον τόπο τους που από την επόμενη μέρα βρισκόταν υπό την κατοχή των Γερμανών. Οι κριτικοί προφανώς ένιωσαν το βαρύ κλίμα διότι είδαν τις πλέον τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές να εισέρχονται στο Ηράκλειο και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες με αλεξιπτωτιστές οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς στην είσοδο του χώρου που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Εδώ στο Συντριβάνι, στην Κρίνη του Μοροζίνη, πάρα πολλές φωτογραφίες. Είχαν συγκεντρώσει τον εξοπλισμό τους και απαλλαγμένοι πλέον από το άγχος μπορούσαν να θεωρούν ότι κατέχουν την πόλη. Οι Ηρακλειώτες έβλεπαν τις δυνάμεις κατοχής και ήξεραν ότι ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Η περίοδος της κατοχής, η οποία για την Κρήτη ήταν, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαιρετικά δύσκολη, με πάρα πολλά θύματα, αμάχους, εκτελέσεις και όλα αυτά που ακολούθησαν.